Η κυρία Πέπη Μπυρλυράκη, εκεί στο Ρέθυμνο, γελάει. Είναι αντιδήμαρχος τουρισμού και επιχειρηματικότητας. Να σας καλησπερίσω. Ο αγαπημένος μου Μιχάλης Σοβλατάκης στέλνει και σε εμάς εδώ στο Ρέθυμνο τις υπέροχες φωτογραφίες από το ξημέρωμα κάθε πρωί και ξέρω πολύ καλά τι εννοούσε, κύριε Παναγιωτόπουλε. Βέβαια, βέβαια. Η αλήθεια είναι πώς σηκώνεται εκεί, αξιμέρωτα που λένε εδώ στην Κρήτη, και τρέχει εκεί στο Κούλε. Λοιπόν, και ο Νίκος ο Χαλκιαδάκης, βέβαια, ο πρόεδρος Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, παίρνει τα βουνά με το ποδήλατό του. Γενικά, εκεί οι φορείς του τουρισμού, η αλήθεια είναι πως αγαπούν τον αθλητισμό. Λοιπόν, να σας καλησπερίσω. Το θέμα μας βέβαια είναι κάπως διαφορετικό. Έχει να κάνει με δράσεις του δικτύου «Ρε θέλοντο», σωστά? Σωστά. Για πείτε μας, με αφορμή και την Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος. Βέβαια. Πολύ σωστά, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλησπέρα σε εσάς και στους τηλεθεατές, σε όλους όσους μας βλέπουν. Ναι, το Ρέθυμνο έχει προσπαθήσει, έχει κάνει ένα βήμα μπρος σε σχέση με τον εθελοντισμό. Δηλαδή, γνωρίζοντας πάρα πολύ καλά χρόνια τώρα την ποιότητα αλλά και την αριθμητική υπεροχή των εθελοντών που δραστηριοποιούνται σε όλη την επικράτεια του Δήμου μας, προχωρήσαμε πριν από ένα χρόνο και μισό περίπου στη δημιουργία ενός δικτύου. Ένα δίκτυο το οποίο εμείς αποκαλούμε «Ρε θέλοντο», το οποίο ήρθε να καλύψει μια σημαντική αδυναμία που παρουσίαζε η εξέλιξη του εθελοντισμού, δηλαδή την οργάνωση και το συντονισμό των πολυάριθμων αυτών συμπολιτών, φορέων και ιδιωτών που δρούν είτε μόνοι τους είτε μέσα από ομάδες. Αυτό λοιπόν το δίκτυο κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ένα από αυτά πρέπει να σας πω είναι και η επικοινωνία και ενημέρωση των χωριών μας, των οικισμών και της πόλης φυσικά, των συμπολιτών μας, σε μια ενημέρωση για τον COVID, σε μια συμπαράσταση σε ό,τι χρειάζεται σε πιο απόμακρες γειτονιές και στην πόλη και στα χωριά, αλλά και σε μια ενημέρωση του τι πρέπει να κάνουμε για να αποφύγουμε μια καταστροφική πορεία στο μέλλον και να διατηρήσουμε την Κρήτη μας με την εικόνα που είχαμε πέρυσι, δηλαδή την πράσινη εικόνα και το σεβασμό των επισκεπτών που είχαμε μέχρι τώρα όσον αφορά τη διαχείριση του COVID στην περσινή σεζόν. Αυτό είναι ένα από αυτά που κάνει το δίκτυο «Ρε θέλοντο», όπως επίσης πόρτα-πόρτα σε πόλη και χωριά, ενημέρωση για το πώς αντιμετωπίζουμε θέματα πολιτικής προστασίας, αποκομιδής, ανακύκλωσης. Είναι πολλά αυτά τα οποία και επικοινωνιακά μπορούν να προσφέρουν οι εθελοντές, αλλά επίσης και λόγω του περιβάλλοντος και του σεβασμού που έχουμε σε αυτό, στις 5 Ιουνίου, που ήταν Παγκόσμια ημέρα περιβάλλοντος, έγιναν πάρα πολλές δράσεις στην πόλη και στα χωριά μας για τη μέρα αυτή. Όχι γιατί μας χρειάζεται αυτή η μέρα για να κάνουμε κάτι. Η υπενθύμηση προς όλες τις κατευθύνσεις είναι. Και λόγω της ημέρας αυτής και της επετείου, εμείς θέλουμε να υπενθυμίσουμε και να δώσουμε μήνυμα σεβασμό στο περιβάλλον, ναι, και ας κάνουμε κάτι μαζί. Μαζί. Σαν δίκτυο. Θέλω και ένα σχόλιο για την τουριστική, έτσι, κίνηση στην περιοχή του Ρεθύμνου. Έχετε εικόνα. Είστε ένας βέβαια αισιόδοξος άνθρωπος, η αλήθεια είναι. Κάθε συζήτηση την ξεκινάμε με το χαμόγελο. Αυτό το χαμόγελο διατηρείται και στη συζήτηση για τον τουρισμό? Όχι πάντα. Όχι πάντα. Υπάρχει πάντα και ο προβληματισμός, η επιφυλακτικότητα. Είναι γεγονός ότι εμείς οι άνθρωποι του τουρισμού έχουμε συνηθίσει στις κρίσεις, κύριε Παναγιωτόπουλε. Το ξέρετε όλοι εσείς που μας ακολουθείτε και επικοινωνείτε τα θέματά μας. 3 χρόνια καλά, 3 κακά, 3-4 καλά. Όλα αυτά λοιπόν για κάθε ευαίσθητο θέμα που μπορεί να προκύψει παγκοσμίως, ο τουρισμός πρέπει να αντιδράσει και πρέπει να πάρει τα μέτρα του. Είναι η πρώτη φορά που δεν μπορούμε να αντιδράσουμε όπως είχαμε συνηθίσει. Περιμένουμε, αγωνιούμε, βλέπουμε τα πράγματα να κάνουν ένα βήμα μπρος, ένα πίσω. Θέλουμε να τονίσουμε σε όλες τις κατευθύνσεις, σε όλο τον κόσμο που μπορεί να μην το συνειδητοποιεί, ότι αυτό μπορεί να είναι καταστροφικό για την οικονομία μας. Και αυτό το οποίο θέλουμε να πούμε για άλλη μια φορά είναι ότι εμείς θα είμαστε έτοιμοι. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, την περιφέρεια Κρήτης, έχουμε το Πανεπιστήμιο, έχουμε παρακολουθήσει τα σεμινάρια, έχουμε μία φοβερή εγκυρότητα επαγγελματική στον ξενοδοχειακό τομέα και στον τουριστικό. Νομίζω ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στον τουρισμό έχουν την πείρα, τη γνώση, τη σοβαρότητα.
Άρα νομίζω ότι η Κρήτη μας θα τα καταφέρει και αυτή τη φορά. Μάλιστα. Όπως είπε ο κύριος Βουλατάκης, και εγώ αισιόδοξη είμαι, και μάλιστα να προσέξουμε, γιατί μπορεί, επειδή σε εμάς φτάνει μια φοβερή ανάγκη των επισκεπτών να έρθουν στην Κρήτη, αν αυτό το πράγμα μπορέσει να γίνει εφικτό, μπορεί και να βρεθούμε σε δύσκολη θέση κάποια στιγμή, να έχουμε ένα over εκεί που δεν το περιμέναμε, κάποιο μήνα ίσως, τον Αύγουστο. Γι' αυτό θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί και σε αυτό. Και ας ελπίσουμε για το καλύτερο. Ας ελπίσουμε περισσότερο να έχουμε μια σεζόν η οποία θα πάει βαθιά μέσα στο φθινόπωρο για να μπορέσει ακριβώς, να διορθώσει. Ακριβώς, επέκταση, σωστά. Ναι, ναι, ναι. Μάλιστα. Ναι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα σε όλους. Γεια σας. Να είστε καλά. Λοιπόν.